πράγμα που έχω κάνει. Ποιο δυνατά είναι το. Μισό λεπτό να. Δεν ξέρω, θα με γάμω. Ποτέ. Λοιπόν. Δύο κουβέντες, δύο παρενέσεις, δύο συμβουλές, τίποτα το ιδιαίτερο να πω. Σήμερα εορτάζουμε ένα μεγάλο μέρος, τον Άγιο Κύριο του Κυρουσιώτης. Ήταν ένας πατέρας τον 4ο αιώνα και ο οποίος με τα κυριακά που βοήθησε στην Κρήτη Οικουμενική Σύμβαση. Ήταν ένας πατέρας με πολύ έτσι, ενδιαφέρον και για τους συγχρόνους του, αλλά και μέχρι σήμερα. Τα έργα του Αγίου Ισιδώρου του Κυρουσιώτου έχουν μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα. Είναι ηθικοδιδακτικά και σας προτρέπω να ξεκινήσετε, ήδη διαβάζετε, να διαβάζετε έργα πατέρων. Αρχής γενομένης με τον Άγιο Ισίδωρο των Πιλουσιών. Είναι βατά, πολύ απλά, παρενέσεις πνευματικές είναι και δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή. Και είναι μάλιστα και ευσύνοπτα. Και σε μερικές παραγράφους αναφέρεται σε κάθε θέμα. Επομένως, επί τη ευκαιρία σήμερα του Αγίου Ισιδώρου του Πιλουσιώτου, θα ήθελα να παίρνουμε και ένα πνευματικό βιβλίο στη βιβλιοθήκη μας, να ξεκινήσουμε και αυτό να γίνει, να το πω έτσι, σαν κανόνας, σαν ζυγαριά καθημερινή μέσα στην ζωή μας. Αν εντάξετε μία ανάγνωση πεντάλεπτη, δεκάλεπτη στην καθημερινότητά σας, να ξέρετε, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Θα μου πείτε, πού να βρω τώρα τον Άγιο Ισίδωρο του Πιλουσιώτη? Εντάξει, Ευαγγέλιο, Αποστόλος. Με τη σύντομη παράφραση που υπάρχει δίπλα. Όχι την ερμηνεία, μεγάλη, εκτενή και αναλυτικά βιβλία. Θα δείτε, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Το λέω δηλαδή με τα βεβαιότητος. Το ένα είναι αυτό. Επομένως, ανάγνωση. Πνευματική και επί τη ευκαιρία του Αγίου Πιλουσιώτη. Και κάνω μια παρένθεση ακόμα και συναξάρια να διαβάζετε. Δηλαδή, δίους Αγίων. Το πνευματικό μας αλφαβητάρι είναι η βία των Αγίων. Άμα δεν ξέρουμε εμείς τα κατορθώματα των Αγίων μας, είτε μου τι πρότυπο θα έχουμε, το Μάικλ Τζάκσον, με ένα εκπρόσωπος ή κάποιον άλλο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή, με τη δική μας την αμέλεια ή χαλαρότητα ή αδειοφορία, σπρώχνουμε τα δικά μας τα παιδιά, τα σπλάχνα μας, να έχουν πρότυπα, αστεία, δηλαδή πρότυπα που είναι όχι μη ωφέλιμα, είναι εγκληματικά για την καθημερινότητα. Έτσι. Τώρα, ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι θα πρέπει να βάλετε, να βάλουμε στο κέντρο της ζωής μας τον Χριστό. Εδώ που ερχόμαστε στην Εκκλησία, γίνεται η λειτουργία. Το κέντρο της λειτουργίας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος δίδεται με το ποτήριο της ζωής, με το Άγιο Ποτήριο, έτσι. Εμείς στην Εκκλησία που θα ερχόμαστε, θα κάνουμε κάτι παραπάνω από προσευχή. Έχουμε λατρευτική σύλλαξη, λατρεύουμε το Θεό μας. Ενώ όλη την εβδομάδα θα πρέπει να προσευχόμαστε, με τις διατεταγμένες προσευχές μας, το Κύριος του Χριστέ, εσπερινό απότομο, τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Και η κορύφωση της προσευχής όλης της εβδομάδας είναι η Κυριακή του Πάσχα. Η Κυριακή, που είναι κάθε Κυριακή είναι ένα Πάσχα. Είναι αναστάσιμη ημέρα. Επομένως, τις λειτουργίες που θα γίνονται εδώ πέρα, θα ερχόμαστε. Και μάλιστα, όχι προς το τέλος, αλλά και νωρίς. Όχι για να γεμίσει η Εκκλησία. Εμένα δεν με αποσχολεί αν θα γεμίσει η Εκκλησία ή όχι. Εμένα με αποσχολεί αυτός που θα έρθει στην Εκκλησία να ωφεληθεί. Ένα μέσο για να ωφεληθείτε στην Εκκλησία που θα έρθετε είναι να είστε προσεκτικοί και από νωρίς να ακούτε τα γράμματα. Αν έρθετε δηλαδή μετά τις 8.30 ώρα, θα ακούσετε τα ίδια γράμματα της προηγούμενης Κυριακής. Ενώ πριν τη λειτουργία υπάρχουν κάθε Κυριακή. Η Εκκλησία μας έχει και διαφορετικά γράμματα στον όρθρο. Αν πείτε, άντε μου τώρα, πού να καταλαβαίνω εγώ τώρα τι άκω εκεί πέρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τη λειτουργία που γίνεται από πέρα, από όρθρο, αν τα βάζει και διπλά και τριπλά. Δεν παλεύεσαι, θα μου πει. Έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω. Αλλά προσέξτε τι θα γίνει.
διαβάζουμε στο σπίτι μας, είτε είναι Ευαγγέλιο, είτε είναι Απόστολος, εξοικειωθούν με τα κείμενα, σιγά σιγά θα εξοικειωθούμε και με τα γράμματα της Εκκλησίας. Θα ακούμε, θα προσέρχεται και ο νους και η καρδιά. Δηλαδή, να μην ερχόμαστε ψηλό, άντε να σπρώξουμε, άντε πάμε Εκκλησία. Εντάξει, και αυτό καλό είναι, αλλά η συμμετοχή είναι το σημαντικότερο. Δεν μ' αρέσει μόνο η προσέλευση. Δεν μ' αρέσει μόνο η παρουσία. Μ' αρέσει η παρουσία αυτή να έχει χαρακτήρα ψυχοφελή. Να φεύγει η ψυχή από εδώ πέρα και να έχει οικοδομήσει το είναι της. Και να έρχεστε εδώ πέρα, πρωτίστως για την ψυχή σας, και νωρίς-νωρίς. Όσο μπορεί ο καθένας νωρίτερα μπορείτε, παιδάκι μου. Κάποιος γονιός που έχει μία ράδα παιδιά δεν μπορεί να έρθει νωρίς, είναι και αργότερα. Και κάποιος άλλος που έχει τη διπλάσια ράδα δεν μπορεί να έρθει και νωρίτερα. Δεν μας πειράζει αυτό. Ο καθένας μόνο μπορεί. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά ο καθένας μπορεί να οριμάσει πνευματικά. Επειδή ο καθένας από εδώ μέσα είναι μοναδικός άνθρωπος, και επειδή ο καθένας εδώ μέσα έχει διαφορετικό προσωπικό Γολγοθά, γι' αυτό λοιπόν και η επίσκεψη του Θεού στον καθένα μας εδώ μέσα θα γίνει ένα ξεχωριστό τρόπο. Εκείνος, σε εκείνον που πιστεύουμε και λατρεύουμε, εκείνος θα διαλέξει τον τρόπο το πώς θα με επισκεφτεί τη δική μας την καρδιά. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε λιγάκι την καρδιά μας πιο γόνιμο χωράφι, βοηθώντας περισσότερο τον εαυτό μας. Έτσι, εγώ μικρό παιδάκι που ήμουνα και πήγα ένα σχολείο και το Σαββάτο, στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού από ό,τι θυμάμαι, μια Κυριακή μας έμενε για να κοιμηθούμε. Δεν είχαμε και τα φροντιστήρια τότε, έτσι. Και μας είπε η μητέρα μας πρωί-πρωί, άντε σηκωθείτε να πάμε Εκκλησία. Μια Κυριακή μας μένει να κοιμηθούμε, πάλι Εκκλησία θα πάμε. Σήκω γρήγορα, σηκωθείτε. Ο διάβολος είναι στις τέσσερις γωνίες και μας βάζει φωτιά στο σπίτι. Άμα να εγώ αγρίευα, συμπονόμουν. Την άλλη Κυριακή. Μαμά πάλι. Συμπονόμουν, είναι ο διάβολος και σας ρίχνει η πνόσκονη. Να πάρει εγώ πνόσκονη, σηκωθείτε. Την τρίτη Κυριακή, τώρα δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά σας περιγράφω δηλαδή φάσεις και πώς μας αντιμετώπιζε η μητέρα μας. Την άλλη Κυριακή ούτε η πνόσκονη πέρναγε, ούτε οι φωτιές τέσσερις γωνίες. Εμείς κοιμόμασταν. Άσε με, θα κοιμηθώ εγώ τώρα. Και τι έκανε η μητέρα μου, λέει, προσέξτε τι είπε. Δεν σχολείστε. Λέει, δεν θα με αφήσετε, προσέξτε, δεν θα με αφήσετε να πάω εκκλησιά. Δεν θα κοιμηθείτε κι εσείς. Δηλαδή, έβαζε προτεραιότητα την ψυχή της να πάει εκκλησιά. Και όχι αυτό που λέτε οι σύγχρονοι γονείς. Αντί, παιδί μου, σήμερα να πας εκκλησιά, έχει και κατηχητικό. Δεν ήρθα σε μένα που δουλεύω όλη μέρα. Μια Κυριακή μου μένει και εγώ παιδί να κοιμηθώ. Πήγαινε εσύ. Το λένε και κάποιοι γονείς. Ή σε σηκώνονται αργά. Και τι μας έκανε η μητέρα μου. Έπαιρνε ένα πρίκι με νερό. Πάμε στα μούτρα, κατευθείαν. Δεν μας έπαιρνε να κοιμηθούμε. Και λέμε ρε παιδιά, κοιταζόμουν με τα αδέρφια μου. Δεν πάμε εκκλησία γιατί. Μεγαλύτερο ο καβγά για να μείνουμε ξύπνοι. Θα κάνουμε και τη βόλτα μαζί. Τι θέλω να πω. Ότι βγήκαμε ωφελημένοι από την, αυτό να το πω έτσι, το τσαγανό και την απλότητα της μητέρας μου. Και προέρχεται η μητέρα μου, να φανταστείτε ότι ήταν από μια πολυμελή οικογένεια, φτωχή οικογένεια, και μεγάλωσε, δεν ξέρω από αν γνωρίζετε εσείς από Πειραιά, στην εκκλησία της Υπαπαντής, στον Πειραιά. Ήταν το πρώτο κοριτσάκι που βαπτίστηκε στην Υπαπαντή, στην εκκλησία εκεί πέρα, ονομάστηκε Μαρία και είπε ο ιερέας, επειδή λέει είναι το πρώτο κοριτσάκι, το πρώτο παιδί που βαπτίζεται εδώ στην εκκλησία, θα το γιορτάζετε λέει της Υπαπαντής. Και πάτε μητέρα μου γιορτάζει της Υπαπαντής. Δεν γιορτάζε της κοιμήσεως για την μέρα της Παναγίας. Και μου έλεγε ότι τα νέα παιδιά τα έπαιρνε η μάνα της και κοιμόντουσαν λέει στις αγρυπνίες κάτω από τα στασίδια. Κάτω από τα στασίδια κοιμόντουσαν. Μιλάμε φτώχεια. Πείνα, κρύο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν μεγάλωσαν όλα αυτά τα παιδιά. Δεν έγιναν άνθρωποι της κοινωνίας πραγματικά. Βιοπαλαιστές ανάνθρωποι, χριστιανοί. Και θέλω να πω τώρα σε εσάς ότι μη φοβάστε καθόλου και τίποτα. Και αν να προκαλείτε ευκαιρίες να κάνετε και πατέρα παχνούντια, μικρές αγρυπνίες. Ξεκινήστε να κάνετε μικρές αγρυπνίες.
Δηλαδή να ξεκινάτε 9-9.30 το βράδυ, να τελειώνετε στις 2 το πρωί, ξέρω. 2 παρά 2 να έχετε πει το διευχόν. Σαν να γίνεται δηλαδή μια ακολουθία νυχτερινή. Ξεκινήστε να κάνετε αγωγημίες. Εσείς θα το προκαλέσετε. Και θα ωφελήσει και εσάς τους μεγάλους, θα μπορείτε να πάτε και το πρωί στη δουλειά σας. Μια χαρά, δεν λέμε να ξημερώσει, να πάει 6 ώρα αυτό το πρωί να πούμε διευχόν. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι και δύσκολο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά έτσι ήθελα να σας πω στην αγάπη σας. Ξεκινάτε να διαβάζετε. Να διαβάζουμε. Στην εκκλησία εδώ πέρα πιο οργανωμένη, πιο νωρίτερα και επίσης να ξεκινήσουμε εδώ πέρα να γίνονται νυχτερινές ακολουθίες σε μεγάλους Αγίους. Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Αυτή είναι η άποψη μου. Έτσι. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια μην ξεχνάτε κάτι, να κοιτάμε τον εαυτό μας περισσότερο παρά τι κάνει άλλος. Αν ο άνθρωπος δεν αγαπήσει τον διπλανό του, προσέξτε τι θα πω. Εάν δεν αγαπήσει τον μη αξιαγάπητο, δεν διεκδικεί τη σωτηρία του. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο ενοχλητικός δίπλα σας? Ποιος είναι ο ιδιότροπος που λες άντε από εκεί? Εάν δεν αγαπήσεις αυτόν, δύσκολη σωτηρία σου. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόση δουλειά έχουμε να κάνουμε με τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε λιγάκι την καμπούρα μας, έτσι, και μετά να λέμε τι και πώς, τι κάνει ο άλλος, είναι στραβιά, είναι του μεγάλα δαθιά του. Καταλάβατε. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας και εκεί να είναι το κέντρο βάρος μας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ο άνθρωπος κοιτάζει τον εαυτό του, κοιτάζει τα δικά του τα λάθη, γίνεται γλυκής άνθρωπος. Βγάζει άλλη συμπεριφορά προς Θεό. Και επίσης, αυτός ο άνθρωπος που κοιτάζει κυρίως τον εαυτό του, φτάνει στο σημείο να ξέρει και να έχει το κουράγιο να συγχωρεί. Όποιος έχει το κουράγιο και συγχωρεί, αδελφοί μου, να ξέρετε αυτός ο άνθρωπος διεκδικεί το παράδεισο από αυτήν τη ζωή. Έρχεται μία προστιμή σε ένα ζευγάρι. Κάνει μία ζαγουλιά η γυναίκα ή ο άντρας. Εάν δεν έχει το κουράγιο να συγχωρέσει ο άλλος, την ώρα που βλέπει τη μετάνοια στο έτερο ίμιση, αν δεν έχει το κουράγιο να το πούμε μας συγχωρέσει, καταστρέφει τη σχέση. Καλά που καταστρέφει τη σχέση, δεν βαριέσαι. Αλλά εσύ που δεν μπορείς να συγχωρέσεις, έτσι θα είναι όλη σου η ζωή. Θα περιμένεις διάρκως να έρθει δίπλα σου ο τέλειος, ο Άγιος και ο Αλάνθαστος. Και ο Θεός θα κάνει ένα τέτοιο σχέδιο, θα σου φέρνει δίπλα σου ανθρώπους που θα κάνουν λάθη, ατελείς και θα πουλάνε στον τοίχο. Έτσι θα σχεδιάζει ο Θεός, δηλαδή, που σαν να μας λέει με έμεσο τρόπο, αλλά άμεσα, κατ' εμέ, ότι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα γίνεις καλύτερος. Και μην κοίτας να αλλάξεις τον άλλον, κοίτα να αλλάξεις εσύ. Εμείς έχουμε την τάση πολλές φορές να διαμαρτυρόμαστε τι κάνει ο άλλος, πώς το κάνει ο άλλος. Και έχουμε δίκιο. Ας με τελείω. Αλλά όμως, όταν θα πούμε στη διαδικασία να λέμε πώς να αλλάξει, χάνουμε το παιχνίδι. Τι κάνουμε? Συμφιλιωνόμαστε με τον άνθρωπο που αγαπούμε, που θα πρέπει να τον αγαπήσουμε, και αλλάζουμε εμείς. Θα πω κάτι που μου έλεγε τώρα πάλι η μητέρα μου, της το έλεγε ο πατέρας της. Λέει, Μαρία λέει, με τον καλό τα πας καλά. Και τι έγινε? Με το στραβό ξέρω σε θέλω. Με τον ιδιότροπο σε θέλω. Τώρα, ο άνθρωπος που συμφιλιώνεται με τον διπλανό του, προσπαθεί μετά. Τι κάνει? Βγάζει αγάπη και αυτή την αγάπη που του βγάζει, ο άλλος μεταμορφώνεται, αλλάζει. Όταν όμως δεν βγει η αγάπη, τι βγαίνει? Βγαίνει το παράπονο. Πολύ δικαίο το παράπονο, έτσι, και είναι πολύ ανθρώπινο. Τι μου έκανες πάτε Παφνούτια, πάλι με στραβοκοίταξες και με έσπρωξες. Και τι σου έκανα εγώ πάτε Παφνούτια, θα σου λέω εγώ πατέρα μου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζευγάρια. Λέει ο σύζυγος τον αδερφό του, πρέσει, καλή γυναίκα μου, αλλά ξέρεις κάτι, να λέει, δεν είναι νοικοκυρά,
Αυτά πάω στο σπίτι να φάω ένα πιάτο φαΐ και εγώ έχει χθεσινό φαγητό. Ενώ τη ήταν να γυρέψει γιατί θέλω να μην υποδεχθεί. Ρε αδερφέ μου, μετά αυτό ο αδερφό του λέει: έχει δίκιο, τι να κάνουμε. Βάλε και μια φωνή, αλλά δεν πειράζει, κάνει υπομονή. Λέει ο αδερφό: τι να πει. Τα αυτονόητα λέει. Μετά αυτό αρχίζει και παίρνει αέρα. Δηλαδή ότι έχει το σίγουρο, ότι έχει δίκιο. Και τι κάνει μετά, το λέει και σε ένα φίλο. Οι άλλοι φίλοι του λένε: ωραία, φίλε μου, έχει δίκιο, αλλά εγώ λέει: ναι, όλε οι γυναίκε έτσι είναι. Έτσι είναι όλε οι γυναίκε. Ξέχνα το μόνο. Και αρχίζει τώρα αυτό να αυξάνεται περισσότερο το παράπονο. Προσέξτε πώ λειτουργεί. Να αυξάνεται το παράπονο. Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που εκφράζει το παράπονο αυτοδικαιώνει τον εαυτό του, ποτέ δεν έχει λάθο σε τίποτα. Εντάξει. Και πηγαίνει στο σπίτι του. Προσέξτε πώ πηγαίνει. Πηγαίνει σε πλήρη ετοιμότητα για επίθεση. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα, αν ακούσει μια κουβέντα, να τον γυρίσει την κουβέντα, πάρε να έχεις. Και εν ολίγης αυτός ο άντρας μπαίνει στο σπίτι και είναι καταγγελτικός απέναντι στο έτερο ίμιση. Δεν εκφράζει αγάπη. Γιατί δεν έχει. Δεν δούλεψε την αγάπη με τους φίλους του και με τον ίδιο τον αδερφό. Κανένας από τους διπλανούς του, τους φίλους του, δεν του είπε, εσύ, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά εσύ φρόντισε να αλλάξει. Έχετε πει ανάμεταξύ σας στον προβληματισμό, την ώρα που ακούτε τα παράπονα των αδερφών σας. Να πείτε, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να έχεις το αλάθητο. Και τι κάνει ο σύζυγος που επιστρέφει στο σπίτι του. Με τη συμπεριφορά του που είναι καταγγελτικός, βγάζει έναν δυναμισμό, βγάζει και καλά ένα τριλίκι που εγώ με σηκώνω κουβέντα, θα έχουμε και αυτά, δημιουργεί μέσα στο σπίτι μια ατμόσφαιρα τέτοια που τη γυναίκα την κάνει χειρότερη. Δεν βγάζει αγάπη. Τώρα εγώ σας μιλάω προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Σωστά. Τώρα στο πάρουμε διαφορετικά το σενάριο. Όταν ο άνθρωπος εκφράζει πραγματικά αγάπη και βλέπει το πρόβλημα που έχει η γυναίκα του, ποτέ ο άντρας αυτός δεν πρέπει να εκθέσει τη γυναίκα του το έτερο ίμιση, ούτε στον ίδιο του τον αδερφό. Γιατί. Διότι πολύ απλά το έντερο νήμιση η γυναίκα του είναι ο μισός του εαυτός. Βέβαια, παιδιά, κλείστε την πόρτα. Είναι ο μισός του εαυτός. Και όταν εκθέτει ο άντρας τη γυναίκα του, ουσιαστικά το επαναλαμβάνω και όπως πούμε νωρίτερα, δημιουργεί δυναμητισμένη ατμόσφαιρα. Ξέρετε, όταν κάνεις μπλα μπλα μιλάς, αυτό που βγάζεις από μέσα σου και δεν το έχεις πει στη γυναίκα σου, αλλά το έχεις πει στους άλλους, κατά περίεργο τρόπο υπάρχει ένα αισθητήριο. Η γυναίκα θα σε καταλάβει λίγο πολύ. Θα σου δει τα μάτια σου, θα σε δει κακό και αυτό τι έχει και τίποτα. Για να του έχει αλλάξει, δεν έχει τίποτα άλλο. Και όμως έχει δουλέψει όλο αυτό το πράγμα από πίσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες. Και οι γυναίκες εκφράζουν παράπονα. Στις φίλες, στις αδερφές και στους οικείους. Σωστά. Γι' αυτό λέω, προσέξτε τα παράπονα που βγάζετε, δεν θα βγάζετε. Είναι επικίνδυνο. Κοιτάξτε να προσευχηθείτε περισσότερο, να κάνετε καλύτερο απολογισμό και όπως είπα νωρίτερα, όταν κοιτάζουμε μόνο τη δική μας την κουλτούρα, τα δικά μας τα λάθη, ελαχιστοποιούνται τα λάθη προς τους τρίτους μας. Και τι εννοώ, πιάνει τα λάθη προς τους τρίτους, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, δημιουργούμε ατμόσφαιρα πολέμου μέσα στο σπίτι μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Δημιουργούμε κάτι προϋποθέσεις που να φέρουμε ένα μπις μέσα στην οικογένεια με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και να το μαζέψουμε τώρα ό,τι είπα εν ολίγης, ότι τελικά θα πρέπει να κοιτάζουμε πρώτα τα λάθη μας, τον εαυτό μας. Και σε αυτό θα βοηθήσει και η ανάγνωση που θα ξεκινήσουμε στο σπίτι μας, αλλά και οι λειτουργίες και οι αδειπνίες. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πω. Αν θέλετε με ρωτάτε και κάτω. Όποιος βιάζεται θέλει. Θα τη διάσκεψα. Τους ελευθερίζω. Περιμένω.